Να μείνουμε στο θέμα των πλημμυρών στην Κορινθία. Προέχει να γίνουν απαραίτητες παρεμβάσεις, να καθαρίσουν τα δημοτικά και κοινωνικά διαμερίσματα και να προχωρήσουν αμέσως στην καταγραφή των ζημιών, ώστε αυτοί που έχουν υποστεί ζημιές να τις αποκαταστήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, δηλώνει ο βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόλλιας. Είμαι σε συνεχή επαφή και επικοινωνία και με τους προέδρους και με τον Δήμαρχο, με τον Ομάρχη από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί. Όντως οι ζημιές είναι μεγάλες. Σήμερα συνεργεία της Νομαρχίας, της Πυροσβεστικής αλλά και της Αστυνομίας και ό,τι άλλο χρειαστεί θα βρίσκονται στον τόπο των καταστροφών. Θα εκτιμηθούν οι ζημιές πάρα πολύ σύντομα από ό,τι με διαβεβαίωσε ο κύριος Νομάρχης. Βεβαίως θα αναζητηθούν και τα αίτια αυτής της πρωτοφανούς καταστροφής στην περιοχή. Αυτά θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, να καθαριστούν τα δημοτικά και κοινοτικά διαμερίσματα και βεβαίως να προχωρήσουμε αμέσως στην καταγραφή των ζημιών, ώστε οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές να τις αποκαταστήσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έχω εμπιστοσύνη στον Ομάρχη, ο οποίος παρακολουθεί από πολύ κοντά το θέμα και πιστεύω ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε επίπεδο νομαρχίας, ώστε γρήγορα να ανακουφίσουμε τους ανθρώπους, τους πολίτες συνολικά που έχουν υποστεί ζημιές. Κάτοικοι και λεφτά ρίχνουν ευθύνες στην Κερδοσέ για τα κρεάτια και για τα αυλάκια που έχει κλείσει το σημείο. Οι πρώτες εκτιμήσεις όντως μιλούν για προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τα έργα του αυτοκινητοδρόμου. Σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μια καταγραφή, να αποτυπώσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και βεβαίως από εκεί και πέρα όπου υπάρχουν ευθύνες θα πρέπει να καταλογιστούν.